Κορονοϊός. Κανένας παίχτης στην εθνική ομάδα. Αναβάλλονται τα μάτς. Η FIFA επιβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να διεξαχθούν τα προγραμματισμένα φιλικά μάτς των εθνικών ομάδων στα τέλη του Μαρτίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα τελικά του Euro 2020, ενώ αναβλήθηκαν και τα προκριματικά του Μουντιάλ σε Ασία και Νότια Αμερική. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εν μέσω COVID-19 ενημέρωσε πως οι διεθνείς ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν κανονικά να βρίσκονται στο σπίτι τους και δεν θα κάνουν κανένα ταξίδι προς την πατρίδα τους για να ενσωματωθούν στις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Οτιδήποτε ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στα τέλη του μήνα έτσι όπως είχε διαμορφωθεί το καλεντάρι εν ώψη και του Euro 2020, προς το παρόν αναβάλλεται και άπαντες καλούνται να μην ταξιδέψουν πίσω στις πατρίδες τους. Λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, δεν θα εφαρμοστεί ο κανονισμός που θέλει τις ομάδες να αφήνουν τους παίκτες τους στις εθνικές τους ομάδες εν ώψη των παραθύρων που προγραμματίστηκαν για Μάρτιο-Απρίλιο, ανέφερε η ενημέρωση της FIFA. Τον Βίκτορα Κλωναρίδη έχουν βάλει στο μάτι κυπριακές ομάδες σύμφωνα με τη Sport A. Όπως αναφέρει η ελλαδική ιστοσελίδα, ο Ελλαδίτης Άσος ίσως να απασχολεί τον Αποέλ και τον Μαρίνο Ζουνίδη, καθώς συνεργάστηκαν μαζί τόσο στο Παναθηναϊκό όσο και στην ΑΕΚ Αθηνών. Ο Ελλαδίτης Άσος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ Αθηνών και τη φετινή σεζόν κατέγραψε μόλις 9 συμμετοχές με το δικέφαλο στο στήθος, ενώ βρίσκεται μόλις τα 27 του χρόνια. Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ της Sport A. Το ενδιαφέρον του Άρη και του Ατρόμητου για τον Κλωναρίδη είναι υπαρκτό, αλλά ο Βίκτορα απασχολεί και τους Κύπριους. Βέβαια δεν ξέρω αν τον έβαλε στο μάτι ο Μαρίνος ή κάποιος άλλος από τους γνώστες της Super League. Βαθύτατη θλίψη για το χαμό του Γιαννάκη Αποστόλου. Πριν από δύο μέρες γνωστοποιήθηκε πως έφυγε από τη ζωή ο Γιαννάκης Αποστόλου, ο οποίος υπήρξε μέλος και υπάλληλος του ΚΟΑ στη Λάρνακα. Ο Αποστόλου ήταν υποστηριχτής της Νέας Σαλαμίνας, ενώ βρισκόταν συνεχώς δίπλα στα αγωνιστικά τμήματα της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης στη Λάρνακα. ΚΟΑ, Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση Φούτσαλ και ΑΕΚ εξέδωσαν ανακοινώσεις. Εκτός απρόπτου από σήμερα, οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης επιστρέφουν στις προπονήσεις λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και φυσικά ακολουθώντας όλους τους κανόνες υγιεινής. Είναι άγνωστο ακόμη αν θα συνεχιστούν κανονικά οι προπονήσεις και τις υπόλοιπες μέρες. Ο Τιμούρ Κετσπάγια και οι συνεργάτες του θα αποφασίσουν σήμερα θα γίνονται οι προπονήσεις και ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσουν. Ένα σενάριο είναι να γίνονται προπονήσεις μέχρι και την Παρασκευή και ακολούθως να δοθεί ρεπό ξανά το Σαββατοκυριακό. Κανείς όμως δεν μπορεί να είναι βέβαιος ποιες θα είναι οι εξελίξεις και τι θα γίνει. Αυτό που προέχει είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών και να διατηρηθεί η ομάδα σε όσο γίνεται καλύτερη φυσική κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης της Hoffenheim, δηλαδή ο πιο μισητός άνθρωπος στο γερμανικό ποδόσφαιρο, είναι αυτός που θα κυκλοφορήσει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Θα σώσει λοιπόν την ανθρωπότητα από αυτόν τον ιό ο Dietmar Hopp. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ο Hopp ελπίζει πως σύντομα θα μπορέσει να ολοκληρώσει την ανάπτυξη εμβολίου που θα μπορούσε να μετριάσει τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Εταιρεία που ανήκει κατά 80% στο μισητό ιδιοκτήτη της Hoffenheim, η CureVac, με έδρα στο Τίμπιγκεν της Γερμανίας, εργάζεται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση και φαίνεται πως ίσως κυκλοφορήσει στην αγορά το επόμενο διάστημα το εμβόλιο. Ο Hopp είναι επίσης μέτοχος του ίδρυμα Bill και Melinda Gates, το οποίο μαζί με την CureVac αναπτύσσει εμβόλια κατά παντός είδους λοιμωδών νοσημάτων. Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, υπήρξε μια ισχυρή φήμη ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρείας και ως εκ τούτου του εμβολίου. Αυτός είναι ο λόγος που ο Hopp κατηγόρησε έμμεσα τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump για έλλειψη αλληλεγγύης. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αυτό το άτομο πρέπει όχι μόνο να προσεγγίζει τους ανθρώπους, αλλά και να δείχνει περισσότερη αλληλεγγύη, είπε ο ισχυρός άντρας της Hoffenheim. Ήταν μια σπουδαία απόφαση από την εταιρεία. Με αυτή την απόφαση έδειξε ότι η Γερμανία δεν πωλείται και πως ένα πιθανό εμβόλιο θα δοθεί σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στις ΗΠΑ, σχολίασε ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Πέτερ Αλτμάιερ, μιλώντας στο ΑΡΤ. Αν έχεις αργό ADSL Internet, χάνεις τα πάντα. Με την Cosmos Wireless έχεις την ταχύτητα που θέλεις για να σερφάρεις στο Internet, να στριμάρεις ταινίες και σειρές, να παίζεις παιχνίδια online σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Και αυτό γιατί η Cosmos Wireless έχει την πιο γρήγορη σύνδεση Internet στην Κύπρο. Μην μπερδεύεσαι με αργό ADSL Internet. Κάλεσε τώρα 777-87-800 ή στο 232-50120 και έλα στην Cosmos Wireless σήμερα.